Πράγματι λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, σε μια πολύ καλή αρχή. Συγγνώμη, να μην υπερβάλλω. Σε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Είμαστε στον τρόπο επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης. Είχε κατέβει ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Ηλιόπουλος, ο καθηγητής αρμόδιος και υπεύθυνος, το επιστημονικό γραφείο του κύριου Ηλιόπουλου. Έχει την αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου. Έχει την εντολή του Δημάρχου ότι θα κάνει μια επιστημονική μελέτη για το καλό αυτής της πόλης και όχι για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Καινούρια. Καινούρια, η οποία θα βασίζεται βέβαια κάπου σε παλιά δεδομένα μετρήσεων και όλα αυτά. Εντάξει. Και εντολή του Δημάρχου είναι ότι το συγκοινωνιολόγο τον κύριο Ηλιόπουλο δεν θα τον ενοχλήσει κανένας για το πώς θα συντάξει τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Εντολή, διαταγή, παυλή στον κύριο Ηλιόπουλο. Δώσαμε τα δεδομένα που θέλουμε, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, τι οραματιζόμαστε εμείς για αυτή την πόλη, πώς θέλουμε να λειτουργήσει αυτή η πόλη, εντάξει, έτσι ώστε πράγματι μέσα από μια επιστημονική μελέτη, τι διανοίξεις δρόμων σκοπεύουμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουν να γίνουν μονοδρομήσεις, να υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι. Γιατί όταν μονοδρομείται ένας δρόμος, πρέπει να έχει και τον αντίστοιχο παράλληλο. Και όλα αυτά λοιπόν ξεκινήσανε και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία για να το μάθουν και οι συμπολίτες μας, για να το γνωρίζετε και εσείς. Και πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βέβαια δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι που από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει μια τόσο πολύ σοβαρή μελέτη, χρειάζεται χρόνος. Μου είπατε βέβαια και για το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων της κανονιστικής. Είχα πει, φιλοξενούμενος και από δημοτικό ραδιόφωνο, και από το δημοτικό ραδιόφωνο, ότι η φιλοδοξία αυτής της διοίκησης είναι να κάνει μια κανονιστική η οποία αν είναι δυνατόν να ξεκινάει από το Δάρα και να φτάσει στις Κολίνες. Δηλαδή, ό,τι θα ισχύει στο Δάρα, να ισχύει και στις Κολίνες. Βέβαια, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τι πόλη θέλουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει, σαν δημοτική αρχή. Τι πόλη θέλουμε. Θέλουμε πόλη τραπεζοκαθισμάτων. Θέλουμε μια πόλη η οποία να αναδεικνύει την Τρίπολη. Θέλουμε μια πόλη η οποία να έχει εξοικειωμένη. Θέλουμε μια πόλη η οποία επιτέλους να εκμεταλλευτούμε το μαλλιαροπούλιο το οποίο μας κόστησε εκατομμύρια λεφτά. Εκατομμύρια ευρώ λεφτά. Εντάξει, τι θέλουμε. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν έχει αποφασίσει και ξέρει τι θέλει. Βέβαια είναι γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και συγκρούσεις. Θα δημιουργηθούν και συγκρούσεις και ξέρετε γιατί, αγαπητοί φίλοι. Γιατί κάποιες προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν είχαν μεριμνήσει για το τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την πόλη, αφήσανε τους ελεύθερους επαγγελματίες να δρουν ανεξέλεκτα. Ιδιαίτερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και πήγανε οι συμπολίτες μας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας συμπάσχω με αυτούς. Επενδύσανε λεφτά, κάνε κατασκευές, κάνε 1000 πράγματα και δεν πήγε κάποιος να τους πει στοπ, τι κάνετε εδώ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει μια αντιπαλότητα θεμητή, θα έλεγα στην προηγουμένη περίπτωση, που δημιουργεί συμφέροντα. Έχει δημιουργήσει συμφέροντα. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν ενδεχομένως πάρα πολλά λεφτά που επένδυσαν συγγνώμη, χωρίς να νομιμοποιούνται να επενδύσουν. Χωρίς να έχουν δικαίωμα να επενδύσουν και αυτοί οι οποίοι ήταν να τους σταματήσουν δεν τους σταματήσανε όταν έπρεπε. Καλούμεθα λοιπόν τώρα εμείς να βγάλουμε και σε αυτό το θέμα τα κάστανα τη φωτιά. Και σας πληροφορώ το εξής. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι πρέπει να ξεκινήσεις από κάποια βάση. Η βάση λοιπόν είναι ένας σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός αυτός, τον οποίον εμείς σαν δημοτική αρχή έχουμε επιλέξει, γιατί πρώτα ένας άλλος σχεδιασμός, μια άλλη απόφαση, μια διαφορετική απόφαση. Αυτή την οποία έχουμε καταλήξει, να είστε βέβαιοι ότι θα έρθει σε διαβούλευση. Να είστε βέβαιοι ότι η Δημοτική Αρχή θα διαβουλευτεί, θα συζητήσει με όλο τον κόσμο. Και δεν θα συζητήσει μονάχα με τον εαυτό της. Θα καθίσουμε χάμου λοιπόν, είτε λέγεται
εμπορικός σύλλογος, είτε λέγεται επιμελητήριο, είτε λέγεται σωματεία των ταξί, είτε λέγεται λεωφορείουχοι, είτε λέγεται όλοι αυτοί τους οποίους και εσείς επικαλεστήκατε στην προηγουμένη περίπτωση, ποδήλατα και οτιδήποτε, θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Θα καθίσουμε να συζητήσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία από κοινού απόφαση, η οποία να είναι προς όφελος των πολιτών.